Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η 13η σύνταξη και η μείωση του ΦΠΑ συνολικού δημοσιονομικού κόστους 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ θα ψηφιστούν μέσα στην εβδομάδα χωρίς να έχει υπάρξει ωστόσο επαρκής διαβούλευση με τους θεσμούς και η σύμφωνη γνώμη της ζώνης του ευρώ. Ευρωπαϊκοί θεσμοί παρακολουθούν με προβληματισμό τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, οι οποίες οδηγούν σε δημοσιονομικές υπερβάσεις. Στη βάση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να υιοθετήσει πολύ αυστηρή γλώσσα στην έκθεση ενισχυμένης εποπτείας που θα δώσει στην δημοσιότητα στις 5 Ιουνίου, ενώ ανάλογα μηνύματα θα σταλούν και στο επικείμενο Eurogroup της 16ης Μαΐου. Την ανωδική της πορεία αναμένεται να συνεχίσει η ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας με εκατοντάδες δωμάτια να προστίθεται και φέτος στο δυναμικό της πρωτεύουσας, ενισχύοντας περαιτέρω τον ανταγωνισμό. Η εξέλιξη εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν και την επόμενη χρονιά, με τους επενδυτές να αναζητούν ευκαιρίες τόσο εντός όσο και εκτός Αττικής. Βέβαια, εκτός από τις ξενοδοχειακές μονάδες, ραγδαία ίσως και με ταχύτερους ρυθμούς, αναπτύσσεται και η δεύτερη κατηγορία των καταλυμάτων για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω των γνωστών πλατφορμών τύπου Airbnb. Οι περιζήτητες σε γειτονιές του κέντρου και των νοτίων προαστίων, όπως το Κουκάκι και η Γλυφάδα, έχουν τόσο κορεστεί που οι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να νοικιάσουν τα ακίνητά τους, ακόμα και αν αυτά είναι πιο βόρεια. Μετά από πολλά χρόνια στασιμότητας και κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, σημαντικά έργα ανάπλασης που θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα του Πειραιά μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης. Η αρχή γίνεται από το Μικρολίμανο και ακολουθεί η περιοχή του Αγίου Διονυσίου, ενώ ξεκινά και άλλη μια προσπάθεια αξιοποίησης του στοιχειωμένου πύργου του Πειραιά. Πάντως, η μεγαλύτερη αλλαγή στην εικόνα θα προσέλθει από την κινέζικη Costco και τον Olp. Το Master Plan που έχει παρουσιαστεί προβλέπει σημαντικές επενδύσεις ύψους 580 εκατομμυρίων ευρώ, αν και όπως φαίνεται κάποια κομμάτια του δεν λαμβάνουν το πράσινο φως από τις αρχές. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δικτυμόνα και με τις 732,95 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,42%. Μητές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τα περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.